Κυρία, συγγνώμη λίγο για να κάνετε άλλο λάθος. Έχουμε κοντά μας την Έλσα Ντάνη, την πρόεδρο του Πλάτωνα. Κυρία Ντάνη, ιστορική στιγμή νομίζω για τον Πλάτωνα. Πολλά χρόνια πέρασαν, συγκεκριμένα 24. Δεν το περιμέναμε ούτε κι εμείς μια τόσο ιστορική ομάδα έτσι να έχει τόσα χρόνια να ανέβει. Όμως δικαιωθήκατε, ανεβαίνετε στην Β' κατηγορία, κερδίσατε 3-0 μέσα στην έδρα της Αρμενικής. Μια πολύ καλή ομάδα. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά και από ό,τι φάνηκε και εσείς είστε καλή ομάδα και μετά από κόπους τόσους χρόνους νομίζω δικαιώνεστε κι εσείς και ο coach και όλα τα παιδιά, έτσι. Παλέψαμε όλη τη χρονιά. Είχαμε πίστη στον εαυτό μας, πίστη είχε ο προπονητής στους παίχτες μου. Και εγώ είχα πίστη στα παιδιά. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, δύσκολη ομάδα αυτή που παίξαμε, πάρα πολύ καλή κι αυτή, τους άξιζε κι αυτούς. Αλλά πήραμε εμείς την κατηγορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον προπονητή μου, τον Γκαλούδη, τους παίχτες μου όλους και την νίκη αυτή, παρόλο που την ήθελα πάρα πολύ, την αφαιρώνω στο φίλο μου τον Νίκο, τον Κατσό, που πέθανε πριν 2 μέρες. Να πούμε και εμείς ήταν και γενικός αρχηγός στην ομάδα. Να εκφράσουμε εμείς τα συλληπιτήριά μας για αυτό το κακό γεγονός και σίγουρα θα χαίρεται και από εκεί. Ναι, που γιατί θέλει πάρα πολύ. Ήταν κοντά στην ομάδα και θέλει πάρα πολύ να ανέβουμε. Και ότι αφαιρώνουμε την νίκη αυτή μετά από 24 χρόνια. Τώρα μπορούμε να πούμε κάτι για τη νέα χρονιά. Θα το προσπαθήσουμε και τη νέα χρονιά. Είναι δύσκολη κατηγορία η Β', αλλά έχω πάλι εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και στον προπονητή μου. Κυρία Ντάνη, συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον προπονητή για το ήθος του και για όλη την προσπάθεια που κάναμε. Το ποδόσφαιρο είναι και θέμα τύχης. Εμείς αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε γιατί μετά από 26 ολόκληρα χρόνια καταφέραμε και... Ναι, 24 ήταν κρίση. Για 24 χρόνια κάναμε ένα όνειρο πραγματικότητα με τα ψέματα. Με τα ψέματα. Προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς, προσπαθούμε να είμαστε σωστοί, προσπαθούμε να μαζεύουμε παιδιά, να τα φέρουμε στην ομάδα, να παίζουν ποδόσφαιρο με τον προπονητή τον Γκαλούδη, με την πρόεδρο την κυρία Έλσα και με μένα. Είναι σωματεία που ματώνουν και η χαρά αυτή δεν περιγράφεται. Άλλα σωματεία έχουν γευτεί την επιτυχία. Θέλω να πω είναι τιμή για το χώρο, είναι τιμή για το χώρο. Να υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Δημήτρη τον Αρμπαριάν και θέλω να το πω, είναι τιμή για το χώρο να υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Δημήτρη τον Αρμπαριάν.
Είμαστε, θα είμαστε, ναι, και θα παραμείνουμε. Τώρα μιλάω λίγο γιατί ξέρετε, αυτό και αυτό. Λογικό τώρα. Είναι τέτοιο. Και τα τελευταία χρόνια προσπαθούσατε κιόλας και φτάνατε στην πηγή και δεν πήρατε νερό τελικά. Επειδή να πω κάτι, επειδή καμιά φορά τέτοιο έχει καλύτερη ομάδα, αλλά εγώ προσπάθησα μέχρι αυτές τις δυνάμεις που είχα. Δεν είχα άλλες δυνάμεις. Δεν έχουμε άλλες δυνάμεις. Όλα άξι. Εντάξει, και αυτό το έργο της Αρμενικής είναι του Δημήτρη του Αρμπαγιάν. Ευχόμαστε με το καλό να έρθουν στη Β' Κυμαρία. Να έρθουν μαζί μα. Και είμαστε μαζί τους και στον Παράζ, είμαστε μαζί. Σήμερα γιορτάζει η Ακαδημία Πλάτωνος, είναι μια ιστορική ημέρα, θα το βλεπτήσουμε, το χαρούμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που βρέθηκε εδώ πέρα, όλους αυτούς κοντά από τον Πλάτωνα και αυτά που μπορούσαν να έρθουν σε αυτό το πρωινό παιχνίδι. Ο Πλάτωνας προσπαθεί εδώ και 24 χρόνια, είπαμε, να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Εγώ είμαι 4 χρόνια στην ομάδα, έχουμε πάει 2 φορές στον Παράζ, δεύτερο Παράζ ήταν αυτό, και έχουμε φτάσει 2 φορές ένα βήμα και πριν από τον Παράζ. Ήτανε μεγάλη προσπάθεια αυτή των παιδιών που είναι αφιλοκερδός. Αφιλοκερδός, σας το λέω ειλικρινά, εδώ είναι η πρόεδρος. Είναι αφιλοκερδός και πηγαίνουν με το μεράκι τους και έρχονται και παίζουν την μπάλα. Είναι μεγάλο επίτευγμα για όλους. Είναι μεγάλο επίτευγμα για την περιοχή που έχει μόνο τον Κολωνό στη Β'. Με ένα γήπεδο πολύ μέτριο για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων. Το λέω με ένα γήπεδο πολύ μέτριο και παρόλα αυτά έχει 2 ομάδες. Ίσως και να είναι επικής ο χαρακτηρισμός, αν μου επιτρέπετε εμένα. Επικής, νέο χαρακτηρισμός, να έχει αυτή τη στιγμή 2 ομάδες στη Β' κατηγορία και πάλι είναι μεγάλο επίτευγμα για αυτό το γήπεδο. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς τα μέσα γιατί προβάλλετε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και είναι τιμή σας γι' αυτό γιατί εμάς δεν μας βλέπει κανένας. Εμάς τους αφανείς ήρωες, να το ξέρετε ότι δεν μας βλέπει κανένας. Η μόνη προβολή μας είναι από εσάς. Και θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο. Και να πω ότι η Αρμενική είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτοί είμαστε μαζί τους στα Μπαράζ, μακάρι να βγουν και αυτοί. Οι τρεις ομάδες οι καλύτερες που πηγαίναμε μαζί όλο αυτό τον όμιλο, οι δύο έχουν βγει στη Β' κατηγορία. Πιστεύω ότι η τρίτη θα είναι η Αρμενική. Μακάρι να βγει γιατί το αξίζει, το αξίζει και ο Δημήτρης Αρμπαγιάν. Και πιστεύω από εδώ και πέρα θέλουμε να το ευχαριστηθούμε λίγο και από εκεί και πέρα να συγκεντρωθούμε γιατί είναι μια κατηγορία που δεν την έχουμε ζήσει 24 χρόνια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις. Θα προσπαθήσουμε όμως για το καλύτερο. Για το καλύτερο θα προσπαθήσουμε. Και πάλι ευχαριστώ όλο τον κόσμο και πάλι ευχαριστώ εσάς για μία ακόμη φορά για την προβολή που κάνετε τέτοιο. Και να, και για αυτό που λέει ο coach, ότι εδώ είμαστε οικογένεια. Ναι. Δεν κοιτάμε, χάσαμε, κερδίσαμε, όλοι είμαστε μαζί. Στην ομάδα είμαστε 3 άτομα, να ξέρετε, γιατί εδώ δεν υπάρχουν συμβούλια, δεν υπάρχουν, έτσι θα ξέρετε καλύτερα, που ανακατεύεστε με το χώρο. Είμαι εγώ, είναι ο κύριος Πάσχος και είναι και η κυρία Έλσα. Δεν έχουμε κανέναν άλλο. Δυστυχώς είναι λίγοι άνθρωποι. Μακάρι να έρθουν περισσότεροι με αυτήν την επιτυχία. Μακάρι να έρθουν άνθρωποι που πραγματικά όμως. Να έρθουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν όμως. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, όχι ναι, να έχουν άλλα στο μυαλό τους, γιατί τα ξέρουμε και αυτά. Πραγματικά, να τα λέμε και αυτά στον αέρα. Έτσι. Έρθουν, γενικά βέβαια μιλάω εγώ για. Κατάλαβα. Και όχι να έρθουν αυτό που εννοεί κατά το κατάλαβα. Να έρθει υγιή κόσμο κοντά σα. Άνθρωποι που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και αγαπάνε τη γειτονιά του. Ναι. Έγινε ένα παιχνίδι σε αθλητικά πλαίσια. Είδαμε και τον κόσμο και μέσα. Και πολλοί κόσμο σήμερα. Ναι, πολλοί κόσμος σε αθλητικά πλαίσια. Ευχαριστήθηκε το παιχνίδι και τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Θέλω να πω σε όλους καλό καλοκαίρι. Θέλω να πω ότι θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε στα πέρα στη δύσκολη κατηγορία που είναι η Β. Εντάξει, και ευχές σε όλους για καλό καλοκαίρι. Τίποτα άλλο. Υγεία πάνω απ' όλα, βέβαια. Και κλείνοντας και εγώ, coach, θα σας ευχαριστήσουμε και τον κύριο Πάσχο. Και κλείνοντας να πω ότι αυτές είναι ωραίες στιγμές. Είδαμε μαζί, δώσατε συγχαρητήρια ένα στον άλλον. Παρότι υπήρξε ένταση στον αγωνιστικό χώρο, όχι βέβαια να ξεφύγει η κατάσταση. Αλλά μπάλα παίζουμε στην τελική. Δεν είναι εκκλησία. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Να γίνουν και δύο μαρκαρίσματα σκληρά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Και δύο σούπα μούπες μέσα στο πρόγραμμα και αυτά που πέρα. Φίλοι, αυτά είμαστε, είναι τα ωραία. Να μην γίνεται τίποτα. Φίλοι. Και με τον Αστέρα και με την Αρμενική. Έχουμε βγει εις άμυλα, θα περιμένουμε φίλοι μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει. Είμαστε φίλοι. Έχει την Ακαδημία Πλάτωνος, ξέρει τη φιλοξενία που κάνουμε σαν σύλλογος. Το έχουμε αλλάξει βέβαια. Έτσι. Εδώ και κάποια χρόνια το έχουμε αλλάξει αυτό το πράγμα. Το έχουμε αλλάξει και έχουμε μπει. Και είναι το πιο σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ καλή. Είμαστε σας ευχαριστώ. Με το ποδόσφαιρο και όχι με τη βία. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και εγώ και πολλά συγχαρητήρια. Έχω κοντά μου τον Αλέξανδρο Σωτηριάδη, τον ποδοσφαιριστή του Πλάτωνα. Αλέξανδρε, σπουδαία επιτυχία σήμερα. Κερδίσατε 3-0 μέσα στην έδρα της Αρμενικής και ανεβήκατε κατηγορία. Μετά, μάλιστα, ο Πλάτωνας έχει ανέβει 24 χρόνια στη Β' κατηγορία. Δεν το ξέραμε ούτε εμείς αυτό ότι πέρασαν τόσα χρόνια. Οπότε η επιτυχία σας γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Έχουμε βέβαια κοντά σου έτσι την κόρη σου. Ναι, είναι η κόρη μου. Να πω καταρχάς πριν πω οτιδήποτε για τον Πλάτωνα που είναι σπουδαία επιτυχία, να πω ότι ήταν μια σπουδαία αντίπαλος και στα δύο μάτς και όλη τη χρονιά. Εξαιρετικά παιδιά, πολύ ωραία μάτς. Παίξαμε σε αθλητικά πλαίσια, ακόμα και οι εντάσεις είναι μέσα σε αθλητικό πλαίσιο, οπότε αυτό είναι χαρά. Οπότε
Οπότε συγχαρητήρια στα παιδιά, εύχομαι να ανέβουν, εύχομαι να πάνε πολύ καλά και ήταν πολύ καλή αντίπαλη. Τώρα για τον Πλάτωνα είναι μια σπουδαία νίκη, είναι μια τεράστια νίκη. Ο Πλάτωνας είναι μια οικογένεια, βασίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι σε μια γειτονιά και φίλοι. Οπότε αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο επίτευγμα, διότι δεν είναι μια ομάδα που έχει budget, που έχει ας πούμε άλλες διευκολύνσεις που έχουν άλλες ομάδες, και αυτό κάνει την επιτυχία μας ακόμα μεγαλύτερη. Την αφιερώνω σε όλα τα παιδιά, στον προπονητή, στην Έλσα, στους εφόρους, στον Πάσχο, και την αφιερώνω περισσότερο απ' όλα στον Σταύρο, ο οποίος είναι ο γιος του Νίκου του Κατσού, που πέθανε πριν από 2-3 μέρες. Και αυτό κάνει τη δική μας νίκη εξίσου σημαντική και μάλλον την κάνει πολύ πιο σημαντική πέρα από το ποδόσφαιρο. Πάνω!